Καλημέρα κύριε Πρωτούλη. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Τι λέτε, θα γίνει συζήτηση για τα αυτοδιοικητικά, για τα τοπικά θέματα, για τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες, το λαό στην περιφέρεια Αττικής, ή θα σας αφομοιώσει η γενική πολιτική κουβέντα, ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος και ποιος θα γίνει κυβέρνηση μετά? Όλα έχουν μία συνάφεια. Δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητα. Γνωρίζετε την άποψή μας ότι και τα προβλήματα τα οποία εκφράζονται με το πιο τραγικό τρόπο τα τελευταία χρόνια στην τοπική διοίκηση, δηλαδή όσον αφορά το πιο συγκεκριμένο ζήτημα, την κατάσταση που υπάρχει σε σχέση με τις υποδομές στην ενωτική χώρα. Mm-hmm. Με τραγικό τρόπο πλέον αυτή η τραγική έλλειψη υποδομών, ή να το πούμε απλά, μετά από μια δεκάχρονη, υπερδεκάχρονη εκδήλωση καπιταλιστικής κρίσης και οι ελάχιστες υποδομές που υπήρχαν σε αυτή τη χώρα που είχαν φτιαχτεί, έχουν γίνει ρημάδι. Και για να επιτυχάνονται τα ματωμένα πλεονάσματα, εδώ μπαίνει και το κεντρικό πολιτικό πρόβλημα. Mm. Δεν δίνονται τα απαραίτητα κονδύλια, ούτε υπάρχει ολοκληρωμένος σχεδιασμός για βασικές υποδομές για να ζούμε ανθρώπινα σε αυτή τη μεγαλούπολη που είμαστε εμείς, αλλά το κυριότερο και συνολικά σε όλη τη χώρα. Ναι, το είναι συνολικό. Το έχουμε μπροστά στα μάτια μας αυτές τις μέρες στην Κρήτη, όπου καταραίουν υποδομές και παίρνουν ανθρώπους μαζί. Βέβαια, προστατεύονται λαϊκές οικογένειες, προστατεύονται λαϊκές περιουσίες. Υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από αυτό που ζήσαμε εμείς εδώ στην Αττική, στη Μάνδρα, στο Μάτι, στη Δυτική Αθήνα, στη Β' Πειραιά τα προηγούμενα χρόνια, αυτό που ζουν στην Κρήτη σήμερα, αυτό που ζήσαν στην Εύβοια τον προηγούμενο μήνα. Αυτό δείχνει ότι μία πλευρά είναι αυτό που συζητάνε, η κλιματική αλλαγή, αλλά εδώ έχουμε την αλλαγή, τη δραματική, στην έλλειψη υποδομών. Δεν υπάρχει τίποτα. Ξέρετε, για την περιφέρεια, ειδικά για την περιφέρεια Αττικής, έχω ακούσει από πολλούς ανθρώπους το θέμα. Τι είναι αυτή η περιφέρεια και τι να την κάνουμε? Δύο φορές τη χρειαστήκαμε. Μια φορά που πλημμύρισε η Μάνδρα. Μια φορά που κάηκε το Μάτι και ήταν απούσα και στις δύο περιπτώσεις. Όχι απλώς δεν ήταν εκεί, η απουσία της άφησε πίσω της πτώματα. Τι νόημα έχει? Φαντάζομαι ότι ακούτε και εσείς αυτή την απαξίωση, ας πούμε, του θεσμού. Την ακούμε. Αυτή είναι μία πλευρά η οποία έχει να κάνει με τις λαϊκές ανάγκες και δικαιολογημένα ο απλός κόσμος βλέπει την πλήρη απουσία. Δεν είναι το ίδιο όμως άμα συζητήσετε με μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Ναι. Εκεί βλέπουμε πολύ έντονα την παρουσία της περιφέρειας. Και αυτό εκφράζεται και στους προϋπολογισμούς και στη χρηματοδότηση. Δηλαδή βλέπουμε για ιδιοκτήτες ΠΑΕ, για παράδειγμα, ότι τα εκατομμύρια τρέχουν άφθονα. Mm. Όταν είναι να κάνουν εγκαταστάσεις, όταν είναι να κάνουν γήπεδα, όταν είναι να κάνουν άλλου είδους παρεμβάσεις, εκεί υπάρχει χρήμα. Δεν υπάρχει χρήμα για τις υποδομές, δεν υπάρχει χρήμα για τα σχολεία, δεν υπάρχει για το φωτισμό στις πόλεις, δεν υπάρχει για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων, αλλά αντίστοιχα όπου, ας το πούμε έτσι, το τουριστικό κεφάλαιο, μεγάλο ξενοδόχη, tour operators, θέλουν να επενδύσουν, εκεί βλέπετε ότι η περιφέρεια βγάζει και προπαγανδιστικές, ας το πούμε έτσι, καμπάνιες, ότι θα μετατρέψει τον Νότιο Πάρκο, ιδιαίτερα εσείς που είστε κιόλα στην παραθαλάσσια περιοχή βρίσκεται η εκπομπή σας, ότι θα σας μετατρέψει Αττική Ριβιέρα. Mm. Βλέπουμε δηλαδή δύο κόσμους. Αυτό είναι μια κριτική στην απερχόμενη διοίκηση της περιφέρειας, στη διοίκηση Δούρου, αυτό που λέτε. Ναι, είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Κοιτάξτε, η διοίκηση Δούρου δεν ήταν τίποτα διαφορετικό από τη διοίκηση Σγουρού. Εξάλλου και οι πρώτοι προϋπολογισμοί, αλλά και στη συνέχεια ψηφίζονταν από κοινού. Και από τους δύο μαζί. Έχει να κάνει με τον προσανατολισμό που υπάρχει και στην τοπική διοίκηση, η οποία έχει άμεση σχέση με το κεντρικό πολιτικό ζήτημα. Αυτή τη στιγμή και με τον Κλεισθένη, για παράδειγμα, αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος ότι θα είναι ο νέος τρόπος που θα ψηφίσει, αυτό που λέγατε λίγο πριν, αν θα γίνουν οι εκλογές μαζί στις 26 του μήνα ή μετέπειτα. Όμως ο Κλεισθένης, όπως και πιο πριν ο Καλλικράτης, όπως και πιο πριν ο Ποδίστριας, είναι ένας πολύ σφιχτός κορσές που οδηγεί τους εκλεγμένους να υλοποιούν απαρέκκλητα, για παράδειγμα τα τελευταία χρόνια, τα τρία μνημόνια και τους εφαρμοστικούς νόμους. Να κινούνται απαρέκκλητα μέσα στους στόχους του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής σταθερότητας και σε άλλες δεσμεύσεις που υπάρχουν απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα μονοπόλια. Εμείς λέμε ότι πρέπει να σπάσει αυτό. Δεν μπορούμε να βάλουμε πλέον στη ζυγαριά τις δικές μας ανάγκες. Δεν μπορούμε να βάλουμε στη ζυγαριά την προστασία της ζωής μας, το δικαίωμά μας να ζούμε σε ανθρώπινες πόλεις και από την άλλη μεριά την επίτευξη αυτών των περιβόητων υπερπλεονασμάτων, την επίτευξη των στόχων κερδοφορίας λίγων επιχειρηματικών
ομίλων που θέλουν, ας το πούμε έτσι, να επενδύσουν και μπροστά στην επένδυσή τους δεν λογαριάζουν τίποτα. Θέλουν γη και είδωρο, ακόμα και να φτιάχνουν 10 όροφα κτίρια μπροστά στην Ακρόπολη, δεν λογαριάζουν τίποτα. Mm-hmm. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά υπάρχει το δικό μας το δικαίωμα μέσα σε αυτή τη Μεγαλούπολη. Αυτά δεν μπορούν να μπουν στη ζυγαριά. Λέμε ότι βαραίνουν οι δικές μας οι ανάγκες. Αυτό είναι που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ξέρετε, και σε αυτές τις εκλογές. Υπάρχει μια αντίληψη που συνοδεύει το Κομμουνιστικό Κόμμα πολλές φορές, ότι κάνετε μεν κριτική, αλλά για τα συγκεκριμένα προβλήματα δεν έχετε θέση. Ας πούμε για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την περιφέρεια Αττικής, ή ξέρω εγώ για αυτά τα θέματα των υποδομών, ότι δεν έχετε συγκεκριμένες θέσεις. Έχετε. Κοιτάξτε, καταλαβαίνει όλος ο κόσμος που παρακολουθεί από κοντά, για παράδειγμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο που είμαστε τώρα 5 χρόνια της Περιφέρειας Αττικής, όλοι ξέρουν ότι δεν καθόμασταν μουγκοί. Αλήθεια. Είχαμε προτάσεις, είχαμε θέσεις. Απλώς οι πολλοί άνθρωποι δεν παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αλήθεια είναι αυτό. Γιατί δεν δίνεται εκεί δυνατότητα. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα τώρα μπροστά στις εκλογές. Ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα και να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση για το μεγάλο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και της διαχείρισης και των λιμάτων. Όπως είπαμε για τα αντιπλημμυρικά έργα ή για την αντιπυρική θωράκιση. Δηλαδή τεράστια θέματα που έχει να αντιμετωπίσει η περιφέρεια Αττικής. Για τη διαχείριση ιδιαίτερα των απορριμμάτων. Το μόνο κόμμα που εκφράζει μια διαφορετική θέση ολοκληρωμένη είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που λέει ότι δεν μπορεί ένα τέτοιο μεγάλο ζήτημα να μοιραστεί κομμάτι-κομμάτι σε μεγαλοεργολάβους ή σε μικρότερους εργολάβους, ο καθένας να παίρνει να κάνει ό,τι καταλαβαίνει σε αυτό το ζήτημα για να κερδίζει όσο γίνεται περισσότερα και την ίδια στιγμή να έχουμε μια τεράστια υγειονομική βόμβα στη χωματερή των Άνω Λιωσίων, σημερινή πρώτη Άνω Λιωσίων, τη Μέρα Φιλή, το οποίο είναι έτοιμο να σκάσει. Να φτιάξουμε ακόμα μία χαουματερή στο γραμματικό, δηλαδή να φάβουμε τα απορρίμματα. Λοιπόν, να κινδυνεύει η υγεία των κατοίκων. Σας έχασα, κύριε Πρωτούλη. Κάτι έγινε και δεν ακούγεστε. Ναι. Ωραία. Να γίνεται ανακύκλωση, να γίνεται επανάκτηση υλικών που μπορούν να επανακτηθούν από την ανακύκλωση. Μάλιστα. Και όλα αυτά που οι επιστήμονες και η επιστημονική γνώση έχει δώσει σήμερα τη δυνατότητα και υπάρχει και η τεχνολογική δυνατότητα. Να υπάρξει μια. Ναι, αυτό είναι μεγάλο θέμα. Και προς όφελος των εργαζόμενων. Δηλαδή, θέμα που δεν κουβεντιάζεται είναι ποιος διαχειρίζεται τα απορρίμματα, για ποιο σκοπό τα διαχειρίζεται και πώς, με ποιο τρόπο τα διαχειρίζεται. Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Αυτό και μερικά ακόμη που είναι μεγάλα προβλήματα της περιφέρειας θα ήθελα να τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά και να κάνουμε και μια συζήτηση ανάμεσά σας, δηλαδή ανάμεσα στους βασικούς υποψήφιους περιφερειάρχες, ώστε να φανεί καθαρά τι λέει ο καθένας, τι προτείνετε, που συμφωνείτε, που διαφωνείτε. Ελπίζω να καταφέρουμε να το κάνουμε. Προς το παρόν, κύριε Πρωτούλη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την Είμαστε πρώτη συζήτηση. Όποτε θέλετε και εμείς το επιδιώκουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.